Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες φοιτητές σε όλη την Αθήνα, τους εργαζόμενους που στηρίζουν τη σημερινή πρωτοβουλία. Χαιρετίζουμε την απόφαση του ΣΟΜΟΥΤΟΥ που πριν από λίγες ώρες πήρε απόφαση στήριξης του αγώνα μας, τους δεκάδες φορείς, την Επιτροπή της Όγιος του Ζωγράφου που πήρε απόφαση στήριξης για τη σημερινή μας σύσκεψη και τις πρωτοβουλίες των επόμενων ημερών. Συνάδελφοι, για μας η σημερινή πρωτοβουλία στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση ότι τα σχέδιά της να βάλει στο γύψο τους φοιτητικούς συλλόγους, τον αγώνα, τη διεκδίκηση, την πάλη για όσα έχουμε σήμερα ανάγκη, θα μείνει στα χαρτιά. Δεν είναι τυχαίο, συνάδελφοι, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται σε συγκεκριμένη συγκυρία, δηλαδή σε μια κατάσταση που έρχεται νέα οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση φέρνει το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο, όπως το έφεραν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να φορτώσει την κρίση και τα βάρη στις πλάτες του λαού, της νεολαίας, στους γονιές μας, στους γονείς μας, στις οικογένειές μας. Προσπαθεί να βγάλει λάδι για άλλη μια φορά τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό, συνάδελφοι, θέλει να επικρατήσει σιγή νεκροταφείου στα σωματεία, στα συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς και εργασίας, στους φοιτητικούς συλλόγους. Γι' αυτό παίρνει αυτή τη στιγμή τα μέτρα να φημώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα, τους φοιτητικούς συλλόγους. Και γι' αυτό τους λέμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τα σχέδιά της θα μείνουν στα χαρτιά. Συνάδελφοι, αντί να δώσει η κυβέρνηση 30 εκατομμύρια για τις σχολές μας, για να ανοίξουν οι σχολές με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, για να ψοληθούν καθηγητές, καθαρίστριες, να γίνουν δωρεά τεστ, να παρθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, να ξαναγίνουμε φοιτητές, δίνει 30 εκατομμύρια σε πανεπιστημιακή αστυνομία. Πρέπει, συνάδελφοι, σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι οι φοιτητές θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα της διεκδίκησης της πάλης για να μην περάσουν όλα αυτά. Και θέλουμε να στείλουμε και ένα ηχηρό μήνυμα και στον Πρίτανη του Πολυτεχνείου, που νομίζω ότι θα ξεμπερδέψει με τους φοιτητικούς συλλόγους, νομίζω ότι με απειλές του τύπου ότι θα φέρει την αστυνομία μπορεί να σταματήσει τον αγώνα μας, αλλά εμείς, συνάδελφοι, θα το απαντήσουμε. Και θα το απαντήσουμε αύριο και μεθαύριο, με το να είμαστε εδώ εκατοντάδες στις πύλες, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, τον σχεδιασμό μας, με τον αποκλεισμό του Πολυτεχνείου. Αύριο από πρωί εδώ όλοι οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οι καθηγητές, θα το απαντήσουμε, συνάδελφοι, την Πέμπτη, στο μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο που καλούν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, εργαζόμενοι, καθηγητές.